στην άρση τη ενεργειακή απομόνωση τη Κύπρου παρά την ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών τη Ευρώπη, συμβάλλει το έργο τερματικού φυσικού αερίου, στο οποίο αναφέρθηκε η πρόεδρο τη Κομισιόν. Και αυτό γιατί, όπω οι ειδικοί εξηγούν, οι δυνατότητε τη πλωτή μονάδα στο Βασιλικό είναι πολύ συγκεκριμένε. Σίγουρα η Κύπρο μπορεί να ικανοποιήσει τι δικέ τη ενεργειακέ ανάγκε, κατά πόσο θα είναι σε θέση να συνεισφέρει στην ενεργειακή ασφάλεια τη Ευρώπη. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, διότι οι που έχει ο σταθμό το FSRU, η πλωτή μονάδα εισαγωγή, αποθήκευση και Κατόπιν αεριοποίηση από υγροποιημένο αέριο, φυσικό αέριο, δηλαδή, δεν είναι πολύ μεγάλε. Προπόθεση για την μετατροπή τη Κύπρου σε ενεργειακό κόμβο, εντοπισμό και η ανάπτυξη κυρασμάτων φυσικού αερίου. Ειδικά για το δεύτερο, η διαδικασία είναι χρονοβόρα. Στην καλύτερη των περιπτώσεων χρειάζονται 3 με 4 χρόνια, λένε οι ειδικοί, τονίζοντα τη σημασία που έχει η επίσπευση των διαδικασιών. Το Αφροδίτη είναι στη διαδικασία μελετών για ανάπτυξη. Αναμένονται τα αποτελέσματα για το Γλαύκο, ενώ σε λίγα 24 ώρα ξεκινά η γεώτρηση των ενθαρρυντικών στοιχείων χρόνο στο Δεμάχιο 6. Πρέπει να ρίξουμε για να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε. Αλλά ε, τα, οι, τουλάχιστον τα, η, τουλάχιστον τα στοιχεία, τα γεωλογικά, α, συνηγορούν ότι είναι πολύ υποσχόμενα και ελπίζουμε να αυτά να ευωδώσουν, δηλαδή να γίνει ανακάλυψη. Το ψευδοκράτο πάντος απειλεί ανοιχτά για την γεώτρηση στον χρόνο. Η ελληνοκυπριακή πλευρά σταματά μέσα τη όπως όπω λέει, δραστηριότητε. Σε αντίθετη περίπτωση, η τουρκοκυπριακή πλευρά θα συνεχίσει αποφασιστικά τι μελέτε για του υδρογονάθρακε στι αδειοδοτημένε περιοχέ όπω αυτέ καθορίστηκαν το 2011 στο πλαίσιο των κεκτημένων δικαιωμάτων τη. Κανεί δεν πρέπει να ανησυχεί από αυτό. Εν τω μεταξύ, στον πάγο μπαίνει ξανά ο επιδιωκόμενο από την Άγκυρα διάλογο με το Ισραήλ για συνεργασία στα θέματα ενέργεια. Ο Φαντίκ Μέζ δεν συνόδευσε τελικά το μευλό τη Αβούσογλου στην Ιερουσαλήμ, αφού κρίθηκε σκόπιμο όπω πρώτα διπλωματικά αποκατασταθούν οι σχέσει των δύο χωρών και στην πορεία ενδεχομένω τον Ιούνιο ανοίξει συζήτηση κατά ενεργειακά.